από μένα. Περίπου μια μισή ώρα κράτησαν τα δύο διαδοχικά ραντεβού που είχε ο κύριος Σαπέν με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τους υπουργούς δηλαδή οικονομικών και οικονομίας αντίστοιχα. Ήταν δύο ραντεβού τα οποία είχαν στο επίκεντρό τους, όπως μαθαίνουμε, όλα τα ανοιχτά θέματα της διαπραγμάτευσης για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Συζητήθηκαν τα όσα συμφωνήθηκαν στο τελευταίο Eurogroup, αλλά και το πώς έχουν πάει οι πρώτες 3-4 μέρες των συναντήσεων εδώ στην Αθήνα με τους θεσμούς. Εκφράστηκε, όπως μαθαίνουμε, η αισιοδοξία από την πλευρά της γαλλικής πλευράς, από την πλευρά του Γάλλου, δηλαδή Υπουργού Οικονομικών, η αισιοδοξία ότι μπορούμε, εφόσον όλες οι πλευρές εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να κλείσουμε μέχρι τις 20 Μαρτίου. Άλλωστε, και μπαίνοντας στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Σαπέν είπε ότι η παρουσία μου εδώ, η παρουσία η δική μου και του Γάλλου Πρωθυπουργού, αποδεικνύουν μάλλον τη φιλία και την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Αλλά και βγαίνοντας, ο κύριος Σαπέν Αλεξάνδρα εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ σε ερώτηση για την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι είναι μεν απαραίτητο για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει και το Ταμείο να είναι προσεκτικό στις απαιτήσεις του. Όπως μαθαίνουμε, τα ραντεβού έγιναν σε πολύ καλό κλίμα και βέβαια περιμένουμε να δούμε αν η παρουσία εδώ του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών θα συνοδευτεί και με κάποια ενδεχομένως επιτάχυνση στις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνο που κρατάμε είναι την ψήφο εμπιστοσύνης της γαλλικής κυβέρνησης στην ελληνική κυβέρνηση και την επισήμανση ότι ελπίζει σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο πριν τις 20 Μαρτίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο κύριος Σαπέν. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα είναι έτοιμη μέχρι τις 20 Μαρτίου για μια συμφωνία? Το εύχομαι. Οι ελληνικές αρχές συζητούν, διαπραγματεύονται με τους θεσμούς, αλλά η Γαλλία είναι εδώ για να διευκολύνει τα πράγματα, για να δείξει στον καθένα και ειδικότερα στους θεσμούς ότι έχει φτάσει ο καιρός να επιτευχθεί η συμφωνία. Να δούμε το μέλλον, γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα βελτιώνεται σημαντικό. Θα πρέπει όμως να το νιώσει ο λαός και να νιώσει αυτή την εμπιστοσύνη, και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρξουν οι μεταρρυθμίσεις και να δούμε το μέλλον με αυτή την βούληση επιστροφής της ανάπτυξης των θέσεων εργασίας, της ανάκαμψης της οικονομίας, της δυνατότητας δράσης της Ελλάδας. Πιστεύετε ότι το Δουνουτού θα πρέπει να συμμετάσχει? Εάν είναι το Δουνουτού από το 2010, εάν αποχωρήσει, νομίζω ότι αυτό θα θίξει την αξιοπιστία. Άρα θα πρέπει να βρεθούν οι απαραίτητες συμφωνίες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και εδώ η Γαλλία δρά έτσι ώστε όλοι να επιδείξουν κατανόηση. Δεν μπορεί να ζητάει κανείς τα πάντα σε μια Ελλάδα που έχει καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες.